Μπαίνω στο δωμάτιο των αγοραστών με ένα μυστικό καλά κρυμμένο στη καρδιά στα βάθη. Κανείς δεν το ξέρει, αλλά μάλλον θα το πω άμα υπάρξει και κατάλληλη προσφορά. Δεν θα πάμε βόλτα. Γιατί? Τι έχουμε να πλώσουμε. Τι νομίζω ότι είναι. Καροτσάκι. Κάτι με ρόδες. Μια μπανιέρα να τις βάλουμε πάγο να πιούμε κανένα κρασί γιατί είμαστε λίγο κουρασμένοι. Μ' αρέσεις. Ήρθε η ώρα τώρα, παιδί μου. Να γίνει χαμός. Χαμός θα γίνει. Χαμός, αλλά δεν είναι αυτό, παιδιά, θρανίο. Αυτό έχει πολύ πλάκα. Σαξτήλα είναι αυτή. Αυτό είναι. Σιδερένιο είναι. Γραφείο. Αυτό είναι 70s. We like. Παλαιότερο πρέπει να είναι. Είναι... μπορεί και 50 να είναι τώρα που τσάμε. Πολύ ωραίο, παιδιά. Τα χρώματα νομίζω είναι σύγχρονα. Είναι για να τρώει μωρό. Πάρα πολύ όμορφο. Γεια σας. Γεια σας. Έκανα λίγο χαμό, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Είμαι η Όλγα. Είμαι 19 χρονών. Και έρχομαι από την Κέρκυρα. Καλώς ήρθες. Είσαι και πάρα πολύ γλυκιά. Σε ευχαριστώ. Καλώς ήρθες, Όλγα. Καλώς σας βρήκα. Ζεις στην Κέρκυρα ή... Είμαι από την Κέρκυρα, γεννήθηκα, αλλά σπουδάζω εδώ. Εξού και το γραφείο, το οποίο είναι και ανοιγόμενο, βλέπω από εδώ, ε. Είναι ένα θρανείο, vintage. Ναι. Το βρήκα, ο θείος μου έχει ένα bar, club, και κάνει διάφορα θεματικά πάρτι. Και έκανε και ένα στις απόκριες, το οποίο είχε ως θέμα ελληνικές παλιές σειρές. Okay. Ήθελα καιρό να έρθω στην εκπομπή γιατί μαζεύω λεφτά να πω ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Οπότε έψαχνα καιρό να βρω ένα αντικείμενο και όταν πήγα στο μαγαζί του θείου μου και το είδα, μου έκανε το κλικ. Είναι παιδικό. Για γύρω από την άλλη την καρέκλα, μπας και το κάτσε. Δεν χωρώ να κάτσω, όχι, αυτό προσπάθησα. Είναι παιδικό, αλλά είναι vintage και δεν ξέρω αν μας θυμίζει και κάτι αυτό το συγκεκριμένο θρανείο. Μπορεί να μας θυμίζει κάτι. Μια ταινία ίσως παλιά. Αχα. Θεματικά πάρτι. Ίσως λίγο βουγιουκλάκι. Άντε! Ναι. Το ξύλο βγήκε τον παράδεισο. Ακριβώς. Γάτα η όλη. Επειδή ο θείος μου μαζεύει αντίκες, είναι από τη δεκαετία του 60. Και είναι αμερικάνικης προέλευσης. Είναι αμερικάνικο. Έχει μια σφραγίδα και σεριακό αριθμό. Πολύ περίεργο. Δεν το έχω ξαναδεί κάτι. Έχετε δει? Πολύ ωραίο είναι. Πολύ ιδιαίτερο. Ταιριάζει σε χώρους minimal. Ταιριάζει... και σε ένα παιδικό δωμάτιο. Ταιριάζει. Πράγματι. Και με πάγο πάντως μέσα, για την ιδέα που είχα πριν. Λοιπόν, εγώ θέλω να το ρίξω μια ματιά. Εγώ κοντινή. Θέλω να σε δω να κάθεσαι, Γιώργη. Θα χωρέσω πάντως. Για να σε δούμε. Αυτή η τρύπα που έχει στο μέσο, για ποιο λόγο είναι, για να το πλένεις και να φεύγουν τα νερά? Για ευνόητους λόγους, γιατί σε μια τέτοια καμπύλη δεν μπορείς να μαζέψεις τα πράγματα. Τα σκορνάκια μπαίνουν από κάτω. Άρα κάνει και για μπαράκι εδώ. Και αυτό παγάκια, ε. Μια χαρά κάνει. Όχι και για μπαράκι λοιπόν, τώρα, εγώ παιδιά. Θα χωρέσω. Ωραία. Πες μας το μάθημα τώρα. Λοιπόν, ξεκινήστε τη δημοπρασία. Είναι ένα ωραίο αντικείμενο. Να. Και εγώ θα την παρακολουθήσω από εδώ μαζί σας. Καλά κλαίω με το τσαγκαράκι. Ποιος θα πάρει τον καλύτερο βαθμό στο μάθημα της Όλγας πώς να αποκτήσετε ένα μαθητικό γραφείο του 60. Εκείνος που θα γράψει 400. Όλγα, αυτή η θέση εδώ έχει μία παράδοση να ξεκινάει τις προσφορές. Ανοίγει στο Δημήτρη, κυρίως κάθεται αυτός εδώ. Ξεκινάει με 50ράκια, 20ράκια. Το λέω για να σε προειδεάσω. Τόσο λίγο. Τόσο λίγο. Θα την τηρήσω την παράδοση. Ένα 50ρικο για αρχή. Πολύ χαμηλά. Με 50 δεν πάω σίγουρα Παρίσι. Εγώ θα συνεχίσω και θα το κάνω 70. Εμένα για κάποιο λόγο μου αρέσει, μου βγάζει έτσι κάτι ιδιαίτερο. Πάω στα 100 ευρώ. Είναι αρκετά ιδιαίτερο. Εμένα μου αρέσουν και τα αντικείμενα τα οποία είναι 2-1, κάπως δηλαδή, ότι είναι έτσι ενωμένο, μου κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρον. Έχουμε παιδικό δωμάτιο, έχουμε ένα project, δεν, έχουμε κάτι. Δεν έχουμε κάτι που αυτή τη στιγμή με κάνει να το θέλω. Θα απέχω και θα παρακολουθήσω τη δημοπρασία. Οπ, το είχα για δικό της. Και εμένα παντός, εμένα μου αρέσει πολύ σαν αντικείμενο, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω με αυτό, πού να το εμπορευτώ, δεν μπορώ. Θέλω λίγο να το σκεφτώ, είναι πάντως ενδιαφέρον. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ και η ιστορία του, δηλαδή το, όταν βλέπω Made in USA, ότι είναι κάτι αμερικάνικο και είναι σχεδόν 70 χρόνων, έχει μία αξία για μένα. 130 και πιέζομαι, αλλά θα τα δώσω. Είναι λίγα, είναι λίγα.
Εγώ δεν μπορώ να πω περισσότερο από τα 150 και θα μείνω εδώ, γιατί τα παιδάκια μου έχουν μεγαλώσει λίγο, τα διδυμάκια που μπορεί να χωράνε. Πώς θα είναι δύο. Τα εγγονάκια, όχι τα παιδάκια. Όταν λέω τα παιδάκια τα δικά μου, εννοώ τα εγγονάκια. Εγώ εξακολουθώ να νιώθω ότι είναι ένα ιδιαίτερο αντικείμενο. Θα συμφωνήσω. Για 175 ευρώ, με πολύ χαρά το αποχωρίζεστε. Έρχεται κοντά. Είναι μακριά από τη τιμή που μου έδωσε ο εκτιμητής. Κάτι ψιλογίνεται. Τα χρώματά του είναι πολύ ελκυστικά. Αυτό το τυρκουάζ είναι ένα μαγικό χρώμα. Και εγώ εκτιμώ ότι η αξία του είναι μεγαλύτερη πάντως. Είναι όντως. Δεν με ενδιαφέρει να το κάνω, δεν έχω σκεφτεί. Θα προσφέρω 250 ευρώ. Ορίστε. Ακόμα δεν είναι αρκετά. Με είναι 300 ακόμα... δεν είστε ικανοποιημένοι. Όχι. Ούτε. Το ταξίδι είναι μακρύ που θέλεις να πας. Ναι, είναι μακρύ. Είναι Παρίσι. Λοιπόν, Θάνο, τι λες, άλλο παιδάκι θα κάνεις. Δεν θέλω για το, όχι. Να κάνετε, γιατί όχι. Νάτι. Να κάνετε. Τα παιδιά καλά είναι. Εγώ δεν σου κρύβω. Τώρα που έχεις τη γραφή, να μην κάνεις. Εγώ δεν σου κρύβω, δεν βλέπω παιδί εκεί. Εκεί σου είπα, βλέπω... Και εσείς αν θέλετε κάθεστε. Βλέπω πάγο και ποτάμες. Δεν ξέρω, μου έχει κολλήσει. 350 ευρώ είναι η τελευταία μου προσφορά. Νομίζω ξεκινάμε δειλά-δειλά να φτιάχνουμε βαλίτσες. Εγώ θα σας δώσω μια τελευταία προσφορά και το εννοώ, 375. Ωραία, δικό σας. Εγώ αποχωρώ. Εγώ λοιπόν το μεράκι μου θέλω να το πληρώνω, παιδιά. 400 ευρώ. Ορίστε. Μιλήστε οι δυο σας. 400 ευρώ έχει την τελευταία προσφορά από τον κύριο Τσαγκαράκη. Αντίο. Εμένα αυτό που βλέπω μου αρέσει. Σαν αντικείμενο. Ούτε για μεταπόληση, ούτε για εμπορία. Τα μεράκια πρέπει να πληρώνονται. Έχεις όλα τα δίκαια του κόσμου. Έχεις φέρει ένα ασυνήθιστο παντός αντικείμενο. Θα κάνουμε συμφωνία στα 400 ευρώ. Ναι, θα κάνουμε. Θα κάνουμε. Μπράβο. Ευχαριστώ. Μπράβο. Μπράβο. Γεια σας. Yes, τον κατάφερα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θέλεις να μας πεις ήταν την πολύ εκτίμηση. Ωραία. Έκανα τον deal τώρα και φεύγω, ξέρεις. Γεια σας. Αντίο. Θέλεις να μας πεις την εκτίμηση από το δωμάτιο εκτίμησης. Πόσο σου είναι είπε, 300 ευρώ. 300 ευρώ. Έκανες καλό deal. Μπράβο, Όλγα. Ευχαριστώ. Και χάρηκα πολύ και εγώ που μου το έδωσες. Μπόμπα για... Καλό ταξίδι στο Παρίσι. Γεια σας. Το καλό. Πολύ γλυκιά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Δήλωσα συμμετοχή στην εκπομπή, ήρθα, το πούλησα και τώρα πάμε Παρίσι.